Εθνικές εκλογές την Κυριακή 7 Ιουλίου χαρακτηρίζονται κρίσιμες την ίδια ώρα που υπάρχει έντονη ανησυχία για τα ποσοστά στα οποία θα κινηθεί η αποχή. Θα πάω, ψηφίζω. Έχουμε απογοητευτεί τελείως. Γι' αυτό λέτε ότι κάποιοι θα πάνε. Ναι. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από κανέναν. Εσείς πάντως θα πάτε να ψηφίσετε. Θα πάω. Θα βάλω το χέρι στην καρδιά και θα πάω. Θα πάω, ναι. Ναι. Εσείς, κυρία μου. Θα πάμε να ψηφίσουμε. Το εκλογικό δικαίωμα αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πολιτικά δικαιώματα, τα οποία στρέφονται προς το κράτος και παρέχουν στους πολίτες αξίωση ενεργητικής συμμετοχής στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Η αποχή αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς μας οδηγεί σε ελληματική νομιμοποίηση της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, πλήττοντας έτσι την έννοια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Πάω με νύχα και με πόδια. Κρίσιμη εκλογή. Πολύ κρίσιμη και όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Θεωρείτε εντός ότι είναι δικαίωμά σας, είναι και υποχρέωση να πάμε να ψηφίσουμε. Εμείς αποφασίζουμε τώρα, είναι η φορά που μιλάω. Και περισσότερο ναι, αν και εγώ μεγαλύτερος από τους νέους, λέω να πάνε όλα τα παιδιά να ψηφίσουν. Όλοι στις κάλπες και μπάνιο μετά. Καταντήσαμε από το λόγο το ότι οι νέοι είχαν αποσταθεροποιηθεί από το θέμα της πολιτικής. Όλοι, και ειδικά οι νέοι. Στελέχοι κομμάτων τονίζουν πως οι πολίτες θα πρέπει να πάνε στις κάλπες, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εκλογική διαδικασία. Νομίζω ότι την Κυριακή στις 7 Ιουλίου βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι η προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας, το κοινωνικό πρόσωπο στην εφαρμοζόμενη πολιτική, και μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί να στέκεται διεθνώς και κυρίως στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πόδια της με ισχυρό τρόπο και με έναν ηγέτη που έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να κατοχυρώσει τον ισχυρό ρόλο της χώρας. Απέναντί μας σε αυτή την πολιτική υπάρχει η νεοφιλελεύθερη προοπτική, η προοπτική της ιδιωτικοποίησης των επιχειρικών συντάξεων, η προοπτική του εφταήμερου εργασίας, η προοπτική μιας πολιτικής για τους λίγους. Νομίζω ότι οι πολίτες θα επιλέξουν να συνεχίσει ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την πορεία για την ανάκαμψη της χώρας για μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο. Πρέπει όλος ο κόσμος να πάει να ψηφίσει σε 7 Ιουλίου. Πρέπει να δώσουμε δυναμικό παρόν όλοι μας για μια νέα Ελλάδα την επόμενη μέρα, δυναμικά και με αισιοδοξία για το μέλλον. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα ανταπεξέλθει σε αυτό το κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα παραβρεθεί στις κάλπες στις 7 Ιουλίου και θα δώσει ένα δυνατό ράπισμα στον κύριο Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ για ό,τι έκαναν την τελευταία τετραετία. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πέσει πολλές εκλογές μαζεμένες τελευταίους μήνες, έχει κουραστεί ο κόσμος, αλλά αυτή είναι η μητέρα των μαχών. Πιστεύουμε ότι στις 7 Ιουλίου η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών θα πάει στις κάλπες και θα δώσει ένα ισχυρό μήνυμα για την επόμενη μέρα της χώρας μας.